Η εκδήλωση για τους Δρέδες είναι μια δικαίωση των μεγάλων αγωνιστών της Εθνικεσίας του 1821, τον οποίο ο αγώνας έμεινε για χρόνια στην αφάνεια. Ο αγώνας αυτός έρχεται στο φως. Προσέφεραν τα μέγιστα. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, από το 1821 μέχρι να δημιουργηθεί το νεότερο ελληνικό κράτος, με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830. Οι Δρέδες δεν είναι μόνο ιστορία όμως. Είναι και υπόδειγμα και παράδειγμα. Γιατί έχει σημασία η παρακαταθήκη που μας αφήνουν. Αυτός ο ηρωισμός, αυτό το σθένος, μας διδάσκουν και σήμερα, ιδίως στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε εμείς οι Έλληνες για να υπερασπιστούμε τον τόπο, την πατρίδα και την ιστορία μας, όπως ταιριάζει στους αγώνες των προγόνων μας. Και το λέω αυτό γιατί ζούμε σήμερα την τουρκική προκλητικότητα, η οποία υπερβαίνει κάθε όριο. Η Τουρκία δεν υπολογίζει απολύτως τίποτε, ούτε διεθνή νομιμότητα, ούτε ευρωπαϊκή νομιμότητα. Στην κυριολεξία συμπεριφέρεται κατά τρόπο που τη συνδέει με τη βαρβαρότητα του παρελθόντος της. Ποτέ δεν διδάχθηκε από την ιστορία της. Τις διαμηνύουμε λοιπόν, κατά το παράδειγμα των Δρέδων, ας θυμηθούν οι Τούρκοι τι έπαθαν από τους Δρέδες τότε. Είμαστε έτοιμοι να πράξουμε το ίδιο. Να τους δώσουμε την απάντηση, έστω και μόνοι μας, γιατί μπορούμε να το πράξουμε. Λέμε όμως προς όλους τους εταίρους μας και τους συμμάχους μας, ότι η Τουρκία σήμερα δεν απειλεί μόνο την Ελλάδα, απειλεί τη διεθνή νομιμότητα. Η Τουρκία δεν απειλεί μόνο την Ελλάδα, απειλεί την ίδια την Ευρώπη. Γιατί το έδαφος και τα σύνορα της Ελλάδας είναι και έδαφος και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως όμως διαμηνύουμε προς ορισμένους και κατεσοχήν προς τον ΝΑΤΟ και προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Ένα πράγμα. Είναι πρόκληση εκ μέρους του. Πραγματική πρόκληση. Να εξισώνει με τον τρόπο του εκείνους που παραβιάζουν την διεθνή νομιμότητα όπως είναι οι Τούρκοι, με την Ελλάδα η οποία σέβεται απολύτως τη διεθνή νομιμότητα και πράττει ό,τι ακριβώς πρέπει και σε ό,τι αφορά το ουκρανικό ζήτημα. Την επέμβαση και βαρβαρότητα των Ρώσων στην Ουκρανία, ενώ η Τουρκία διατηρεί, όπως ξέρετε όλοι και όπως ξέρουν όλοι, στάση ενός επιτίδιου τρίτου. Του λέμε λοιπόν ότι δεν ταιριάζει στην ιστορία του ΝΑΤΟ αυτή η συμπεριφορά του. Συμπεριφέρεται μερικές φορές σαν να είναι γραφείο τύπου, παρακαλώ, της Τουρκίας και του Ταγίπ Ερντοάν. Αυτό είναι έξω από το ρόλο του, έξω από την αποστολή του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα δεν πρόκειται να το ανεχθεί.